δηλαδή τον Νοέμβριο του 2010, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρά ότι είχε υπομνήματα αλλεπάλληλα από το Δήμο Ιγουμενίστας να μην προβεί στην έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού με αυτά τα λάθη που υπάρχουν, προέβει στην έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού και επί της ευλογίας του Δήμου Ιγουμενίστας, της τωρινής διοίκησης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κύριος Πιτούλης δεν το πέσε και καλά, είπατε κάτι με την υπογράφηκε με την ανοχή της τωρινής δημοτικής διοίκησης. Λοιπόν, οφείλω να απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν όταν υπογράφηκε το Γενικό Πολεοδομικό από την Γενική Γραμματέα, ο ομιλών δεν ήταν δήμαρχος. Και επομένως δεν θα απολογηθώ εγώ για το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι την 1η-1η του 2011 που αναλάβω. Και καταλαβαίνετε ότι 15 μέρες, γιατί 17 του μηνός Δεκεμβρίου του 10 έγινε η τελευταία συνάντηση στην κυρία Μπάστα, εγώ δεν ήμουν ορκισμένος υπαρχός και δεν μπορούσα να λάβω καμία ευθύνη ούτε να υπογραφεί ούτε να μην υπογραφεί το Γενικό Πολεοδομικό. Συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε, υπερβάλλατε αυτόν. Συνάντηση εσείς, ο υποφαινόμενος και μηχανικός της επιλογής σας. Σας είπα, επειδή δεν ξέρετε τεχνικά, πάρτε μηχανικό και πάμε στην κυρία Μπάστα. Και πήγαμε οι τρεις μας. Μπορεί να έχετε πάει 200. Προς τιμή μου σας πήγα τηλέφωνο και σας λέω, Δήμαρχε, συμβαίνει αυτό, έχω συνάντηση. Πρέπει να έρθεις μαζί μου, να λαμβάνεις δήμαρχος. Θα τάξεις μπροστά σου. Και πήγαμε εκεί. Κύριε Πιτούλη, με συγχωρείτε. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται. Και ο τεχνικός που είχατε πάρει μαζί, ενώ το γνωρίζαμε όλοι ότι ένα Γενικό Πολεοδομικό όταν εγκρίνεται μετά άλλαξε νόμος. Θέλει 5 χρόνια για να γίνει τροποποίηση. Μετά άλλαξε και επιτρέπει κατευθείαν, για να τα ξέρετε, μια και δεν είστε τεχνικοί. Και φώναζα και έλεγα όχι, κάνετε έγκλημα. Με αναγκάσατε και έφυγα από τη σύσκεψη εγκαλώντας τη Γενική Γραμματέα. Γιατί ο σύμβουλος μηχανικός που είχατε πάρει μαζί είπε, άστο να εγκριθεί τώρα έτσι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, μην πάρουμε καμιά αλλιούλα, γιατί ακριβώς αυτό είπε. Και θα δούμε κάτι θα γίνει. 5 χρόνια δηλαδή θα σου τα αναβάτσω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υποχρεωτικά τώρα θα το να μιλήσω. Ναι, μας έχετε μπερδέψει. Λοιπόν, τότε είχαν ενημερωθεί, είναι φυσικό και μαζί πήγαμε. Και εγώ ήθελα να πάω γιατί μετά από 17-15 μέρες αναλαμβάναμε έτσι το Δήμο. Όμως, είναι βαριά κουβέντα να λέτε, ότι πήγαμε με ένα μηχανικό. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή ο κύριος Μυρόγλου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται στις μελέτες του Δήμου, ήρθε εκεί για να πάρει κάποια άδεια, είναι βαριά. Εγώ σας είπα, θέλει μεταετία να ναι. Το και λέτε αυτό έχουμε διαδικάσει. Είπατε, άλλο λέω, γιατί το είπατε παλιά κουβέντα, ότι ήρθε ο άνθρωπος απάνω για να πάρει κάποια άδεια. Λοιπόν, εγώ ευθασώς το λέω, δεν απολογούμε την ευθύνη για τα λάθη που έγιναν, δεν τη φέρνω εγώ. Έλεος πια. Τη φέρετε εσείς προς τα Δημοτική Αρχή, τη φέρνει η προηγούμενη Μαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εγώ, λοιπόν, ήμουνα, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Αλλά, όχι άντε, να σας πω λίγο, κύριε Πιτούλη και κύριε Δήμαρχε, εδώ πρέπει να καταλάβουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβει τον κόσμο. Να καταλάβει το σώμα. Να απολογείται ο νυν Δήμαρχος για το τι τραγικά λάθη έγιναν για το Γενικό Πολεοδομικό μέχρι να αναλάβει. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ.